Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα fast break και μέλισσες έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Summer Development League. Το παιχνίδι ξεκινάει και η πρώτη θέτωση πάει στα χέρια των fast break, δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει καλά το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Έχουν καταφέρει να πάρουν δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ οι fast break τώρα ξεκινούν με τρίποντο. Ανέμουν το σκορ οι σημερινοί γηπεδούχοι. Όπως λέγαμε, οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει να κερδίσουν σε αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει. Από την fast break, οι οποίοι επικρατούν του Εθνικού Σταρ και των Ναυαγίων στα δύο πρώτα παιχνίδια τους, ενώ από την άλλη οι Μέλισσες έχουν νικήσει και αυτή τον Εθνικό Σταρ, όπως και την Basket Case. Έτσι σήμερα κάποια θα δώσει συνέχεια σε αυτό το μικρό σερινικόν και κάποια μοιραία θα γνωρίσει την πρώτη ήττα. Πάμε τώρα στα του παιχνιδιού μας. Άστοχο το σουτ του Μπάνου. Παίρνει ο Αυλονίτης, αφήνει στα αριστερά. Παπαϊωάννου βγάζει έξω στον Τσάφο. Από την κορυφή εκτελεί ο Μπουλαξής, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την fast break. Διαχειρός Μπουλαξή τώρα. Έρχεται το 6-0, το 5-0 με συγχωρείτε, ήταν για δύο τελικά το σούτ. Συνεχίζουν άστοχα οι Μέλισσες, οι οποίες παραμένουν στο 0. Τσικαλάκης. Βάζει πλάτη, Αυλονίτης είναι στο τρίποντο και ακόμα ένα σουτ μέσα από τους γηπεδούχους για το 8-0. Ξεκινούν ζεστά οι γηπεδούχοι το σημερινό ματς. Από την άλλη, τα ποσοστά δεν είναι καλά σε αυτό το ξεκίνημα για τις Μέλισσες, οι οποίες παράμενουν στο 0. Καλάκης. Παρακινδυνευμένη πάσα θα γίνει το κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους και ο παίχτης των φιλοξενούμενων θα πάρει το φάουλ. Από το πλέι θα έρθει το πρώτο καλάθι. Διαχειρός Μπάνου. Στο 8-2 πλέον το σκορ. Το σουτ. Λίγο πριν λήξει ο χρόνος επίθεσης, ανανεώνουν την επίθεση τους οι fast break. Το δίποντο είναι άστοχο. Ήταν γρήγορα στην επίθεση οι Μέλισσες, η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Αυλονίτης έχει βάλει πλάτη τον Μπάνο, αφήνει έξω. Μπουλαξής παίρνει το σκριν. Έχει αντίπαλο πάνω του, γι' αυτό επιλέγει να πασάρει. Μπαλά στα δεξιά, λίγο πριν τη λήξη. Αστοχή στην προσπάθεια του Αυλονίτης. Μπουγιούκος, άστοχος. Ωραιόπουλος, πέρασε η πάσα για τον Αυλονίτη. Τσάφος. Θα το πάρει τελικά το σουτ, δίνει μεγάλη καμπύλη. Αστοχή και η μπάλα στα χέρια του Στέφανου Μπουγιούκου.
Πάνος από τα δεξιά. Δεν θα βρει στόχο. Πιέζει εκεί στο κατέβασμα ο Φράγκος. Ωρεόπουλος. Τσαφός περνάει, πάθει για τον Ωρεόπουλο. Εκείνος δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Φράγκος σηκώνεται από τα αριστερά, λάθος είναι ο Γανωτάκης. Παραμένει το 8-2 το σκορ. Ωρεόπουλος θα πάρει το φάουλ επειδή από το σπρώξιμο του αντιπάλου του. Είναι το πρώτο μαδικό των Μελισσών. Πρώτη βολή του Ωρεόπουλου, παραμένει το 8-2. Έχει ακόμα μία προσπάθεια ο παίχτης των γηπεδούχων. Αδυναμική αυτή, δεν αλλάζει το σκορ. Φράγκος τώρα για τις Μέλισσες. Ο Φράγκος ο οποίος θα χάσει. Αυλονίτης. Επιστρέφει τώρα η άμυνα των Μελισσών. Τζικαλάκης γύρισε η μπάλα, έφτασε στον Μπουλαξίου, ο οποίος θα στοχίσει στο τρίποντο. 3,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Από με το δεξί χέρι θα τελειώσει την φάση με επιτυχία ο Δούκας για το 8-4. Ψηλή πάσα πέρασε, αλλά δεν κατέληξε στον Ωρεόπουλο. Έγινε το λάθος εδώ από τους fast break. Και δίνει τώρα την δυνατότητα στις Μέλισσες να πλησιάσουν κι άλλο στο σκορ. Με τον Φράγκο να οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Ανωτάκης πήρε το σούτ υποπίεση και το έβαλε, μάλιστα 8-6. Δίποτο πλέον το μάτς. Σικαλάκης πιέζεται ψηλά. Αμπουλαξής θα το πάρει. Του έκανε το χατήρι μπάλα εκεί αφού αναπήδησε αρκετές φορές. 11-6 το σκορ. Λούκας θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Αυλονίτης. Είδε την πάσα για τον Τσάφο. Ξανά Αυλονίτης αφήνει έξω. Τσικαλάκης τώρα. Μπαλά στα δεξιά, Τσάφος δίχως να διστάσει, θα το πάρει αλλά θα βρει σίδερο. Στέφανος Μπουλιούκος, Δούκας, ο οποίος έρχεται με φόρα, διρισδύ από τα δεξιά, 11-8. Τσάφος, Τσικαλάκης, Αυλονίτης, είναι κοντά στη ρακέτα, αλλά έχει και αντίπαλο πάνω του. Δεν τον εμπόδισε αυτό, ωστόσο να βρει τους δύο πόντους. Για το 13-8. Σηκώνεται αστοχή ο Γανωτάκης, ανανεώνει την επίθεση η φιλοξενούμενη. Γανωτάκης ξανά θα χάσει. Θέλει να βγει γρήγορα μπροστά ο Τσάφος. Βλέπει τρεις αντιπάλους μπροστά και έτσι ρίχνει ταχύτητα. Πουλαξής. Ωρεόπουλος από κοντά. 46 τελευταία δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο.
να κάνει το φαουλ για να σταματήσει την επίθεση των αντιπάλων ο Αυλονίτης. Το χρονόμετρο στα 43,2 τώρα. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους fast break. Ένα υπερθυμίζω έχουν οι μέλισσες μέχρι στιγμής. Φράγκος Βουγιούκος από τα δεξιά. Το σουτ δεν θα βρει στόχο ούτε καν Στεφάνη. Ζήκαλα έχει πήρα από τον Τσάφο. Αυλονίτης τώρα ξανά Τσάφο στα αριστερά. Πουλάξης είναι στη γωνία στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση στον fast break. Το σούτα στοχό. Κανοτάκης. Το σούτ δεν είναι καλό, είχε κολλημένο πάνω του τον αντίπαλό του Μπουγιούκος και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Fast break μέλισσες, 13-8. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο με τους fast break να βρίσκονται μπροστά με 13-8. Οι μέλισσες τώρα ξεκινούν με ένα τρίποδο του Δίκα, το οποίο είναι άστοχο. Φράγκος εκεί έχει δεύτερη ευκαιρία για να βρει το καλάθι για το 13-10. Πίεση ψηλά τώρα από τους φιλοξενούμενους. Ψάχνει τις επιλογές του ο Γκυλιστάκης. Αφήνει έξω τον Τσάφο. Παίρνει το screen. Αφήνει έξω. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Το τρίποντο είναι άστοχο. Η μπάλα καταλήγει και εκτός και περνάει στα χέρια των μελισσών, οι οποίοι με ένα τρίποδο μπορούν να φέρουν το μάτσα ίσα. Φραγκός. Πάνος. Ξανά για τον Φράγκο. Έχει ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του, θα χάσει. Έγινε το κλέψιμο από τον Τζικαλάκη. Έχει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει το Γκυλιστάνης. Δούκας τώρα. Μπάλα καταλήγει εκτός, αλλά παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ο Γιούκος βρίσκει εκεί τον χώρο για να διεισδύσει, 13-12. Στο πόντο πλέον πλησιάζουν και πάλι οι μέλισσες. Περνάει πάσα εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, δεν καταφέρει να πάρει κάτι ο Τσάφος. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τις μέλισσες, με τα αριστερό θα τελειώσει ωραία την φάση ο Στέφανος Μπουγιούκος και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 13-14. Τσάφος. Η πάσα πέρασε για τον Γκυλιστάνη. Αφήνει εκείνο στη γωνία, παίρνει και πάλι. Έχει βάλει πλάτη τον Δούκα, πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Καταφέρει να εκτελέσει, αλλά άστοχα. Ενώ κατέληξε στο έδαφος ο Δούκας. Η πάσα δεν είναι καλή για τον Κανοτάκη. Γίνεται το λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων, οι οποίοι γνωρίζουν την κατοχή στους αντιπάλους τους. Ωραιόπουλος. Έχουμε φαουλ από τον Δούκα στην προσπάθεια του εκεί να βγει μπροστά από τον αντίπαλό του. Έκανε την παράβαση ο παίκτης των μελισσών. Έκανε το πρώτο ομαδικό φαουλ των φιλοξενούμενων στην δεύτερη περίοδο. Δεν έχουμε και αλλαγή. Το μάτς πέρασε ο Αλέξης Μπουγιούκος για τους φιλοξενούμενους. Ουσιορίς, σκαστή πάσα πέρασε για τον Γκυλιστάνη. Πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τελειώνει καλά στην φάση ο Ρεόπουλος. Βρήκε την πάσα στο πλάι, ούτε τώρα είναι καλή εκτέλεση από τους fast break. Οι οποίοι παραμένουν χωρίς καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Φράγκος προσποιείται, θα πάρει τελικά την εκτέλεση.
rebound είναι επιθετικό. Ο Γιούκος για 3, εύστοχος. 13-17. Θέλει να γυρίσει ο Γιουλιστάνης, κλείνεται εκεί ανάμεσα στο Μπούγιο. Θα κάνει βήματα. Τον έκλεισε καλά εκεί η αντίπαλη άμυνα και τον ανάγκασε στην παράβαση. Τα λέει τώρα εκεί με τον ρέφερι. Φράγκος στην επαναφορά αφήνει στον Γανωτάκη. Μπουγιούκος, Φράγκος. Ο Μπάνος τώρα με την μπάλα στα χέρια θα αναλάβει την εκτέλεση. Τζιγαλάκης πάει πάνω του ο Φράγκος. Τζιγαλάκης Κουσιωρίς περνάει τον Ωρεόπουλο. Βάζει πλάτη, έχει κοντήτερο αντίπαλο πάνω του, ωστόσο πήγε και δεύτερος αντίπαλος. Στο μαρκάρισμα ο Κουσιωρίς θα κάνει το λάθος. Πετούν την ευκαιρία του εδώ οι γηπεδούχοι ώστε να πλησιάσουν στο σκορ, παραμένει το 13-17. Με τις μέλισσες να βρίσκονται στο συν 4. 6 λεπτά χωρίς καλάθι η fast break σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Πάνος κατεδαφίζεται στο έδαφος από την πίεση του Κουσιωρή, ο οποίος του δίνει εκεί υπόδικα το χέρι. Έχουμε τώρα μια διακοπή για να σκουπιστεί το πάρκε. Στέφανος Μπουγιούκος, Αλέξου Μπουγιούκος, ασχολείται, γύρισε αλλά αστόχησε στην προσπάθειά του. Fast break τώρα. Ψάχνει το πρώτο σκαλάθι στην δεύτερη περίοδο. 9 δευτερόλεπτα ακόμα, Τζικαλάκης. Έχει πλησιάσει το καλάθι ο Γιουλιστάνης. Θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί να τα καταφέρει ωστόσο. Ο Αλέξης Μπουγιούκος τον έκοψε αντικανονικά, όπως λέει ο ρέφερι. Αλλάγει τώρα για τις μέλισσες με τον Δούκα να επιστρέψει στο μάτς και να παίρνει την θέση του Μπανού. Καλά, έχει ψάχνει επιλογές. Καμολίκης έδωσε ξανά στο Τσικαλάκη. Καμολίκης θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει κιόλας, επιτέλους καλάθι για τους γηπεδούχους και είναι για τρεις μάλιστα. Διαχείρος Καμολίκη. Θα γίνει αυτό το 16-17 με τους γηπεδούχους να πλησιάζουν στο πόντο και να πετυχαίνουν το πρώτο τους καλάθι έπειτα από 7. Από 6 λεπτά το χειριό. Καμολίκης. Τζικαλάκης. Ξανά Καμολίκης, ο οποίος ήρθε και με φόρα. Βρήκε εμπόδιο από τον Μπουγιούκο. Θα γίνει το λάθος από την πλευρά των Μελισσών. Ακόμα ένα. Τζικαλάκης πέρασε τη μακρινή πάσα. Δεν μπόρεσε να τελειώσει ο Γιουλιστάνης. Η κατοχή είναι για τις μέλισσες. Παρόλο που ο Καμολίκης άφησε, καθώς νόμιζε πως η μπάλα ήταν για την ομάδα του. Ενώ έχουμε και το time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Με τους fast break να έχουν καταφέρει να πλησιάσουν ξανά στον πόντο και το σκορ αυτή τη στιγμή να δείχνει 16-17, ενώ απομένουν 2.45 ακόμα για την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Ανωτάκης τώρα. Ο Γιούκος αφήνει ξανά στον ίδιο, θα πάρει την εκτέλεση εκείνος, δεν θα βρει στόχο. Καμολίκης μαζεύει. Τσάφος. Κρατάει τον, πιέζει ο Γανωτάκης. Καμολίκης σταματάει την τρίπλα, ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Ωρεόπουλο.
για δύο εκείνος. Γιαννοτάκης βγάζει γρήγορα μπροστά τον Μπουγιούκο, ο οποίος θα πάει μέχρι το λέει Αβδούκας, είναι εκεί για το follow και για το 16-19. Στο συν 3 πλέον οι Μέλισσες. Ωραιόπουλος. Του Λιστάνης θα δεχτεί το κόψιμο. Μπουγιούκος αφήνει στον έτερο Μπουγιούκο. Φράγκος θα αναλάβει την εκτέλεση και θα διατρήσει, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι. Φράγκος, η πάσα δεν πέρασε, ο Φράγκος παρενεύει και έκανε το κλέψιμο. 1-25 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Ωραία τρίπλα εδώ για να ξεφύγει ο Γανωτάκης, εκτελεί από το ύψος των βολών. Τα έκανε όλα ωραία εκτός από την εκτέλεση εδώ πέφτει των Μελισσών. Τάφος, σκαστή πάσα στον Μπουλαξή. Του Λιστάνης. Πρέπει να χτύψει εκεί στο πρόσωπο. Αθελά του πρέπει να τον βρει και ο Μπουγιούκος. Τα λένε και μεταξύ τους οι δύο παίχτες, υπάρχουν και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Διαμαρτύρεται εκεί ο Γιουλιστάνης. Τα λέει και με τον Μπουγιούκο συνεχίζουν να συνομιλούν οι δυο τους. Τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα τη χάσει. Θα μπει η δεύτερη για το 17-19. Γανωτάκης οργανώνει για τους φιλοξενούμενους. Μπουγιούκος ξανά Γανωτάκης. Δούκας. Στέφανος Μπουγιούκος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα βρει στόχο. Θέλει να τρέξει ο Αυλονίτης, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, σταματάει τώρα την τρίπλα και κάνει βήματα. Νομίζω δεν είχε λόγο εδώ να σταματήσει την τρίπλα ο Αυλονίτης, καθώς βρισκόταν και υποπίεση. Έγινε το λάθος έτσι από τους fast break, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 42 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Δούκας θα χάσει. Δωρίζει εδώ την κατοχή στους αντιπάλους. Τσικαλάκης πιέζεται. Περνάει το κέντρο παρά την πίεση. Ψάχνει βοήθεια, την βρίσκει στον Τσάφο. Αυλονίτης στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση των γηπεδούχων. Τσάφος στα 4. Πασάρι στο 1 δευτερόλεπτο βρίσκει το σούτ, αλλά δεν βρίσκει στεφάνι ο Αυλονίτης. Και έτσι έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Το ρολόι έχει σταματήσει στα 8,5. Τόσο έχουν στην διάθεσή τους οι Μέλισσες. Οι fast break από την άλλη έχουν φαουλ να δώσουν. 6 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το φαουλ τώρα από τον Αυλονίτη. Μόλις το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Φράγκος, η πάσα απέναντι για τον Στέφανο Μπουγιούκο, θα προλάβει και θα εκτελέσει για τρεις, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε και του δεύτερου δεκαλέπτου. Fast break Μέλισσες, 17-19. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. 17-19 το σκορ μπροστά οι Μέλισσες. Με τους fast break τώρα να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση της τρίτης περίοδου. Μπαλά φτάνει στον Μπουλαξή, ο οποίος δεν διστάζει να εκτελέσει για τρεις και καλά κάνει. Μάλιστα δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 20-19.
Λουκάς. Θέλει να πάει προς τα μέσα, πάει στο χώλο, αλλά αυτό εκεί. Το rebound στα χέρια των γηπεδούχων με τον Τσάφο. Να αφήνει τον Τσιτσικαλάκη. Αυλονίτης. Μπουλαξής ξανά για τρεις. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ, δεν ξέρω αν είναι για τρεις το σούτ. Αυτό τώρα λένε οι διαιτητές, αν είναι για δύο ή για τρεις το σούτ. Είναι για τρεις τελικά. Έτσι τώρα πάει για το έμεσο τρίποντο ο Μπουλαξής, ο οποίος νωρίτερα ευστόχησε πίσω από τα 6.75. Τώρα θα βάλει την πρώτη, 21-19. Χάσει την δεύτερη. Έχει ακόμα μια βολή. Εύστοχη η τρίτη, 2 στις 3 από τον Μπουλάξη, ο οποίος διαμορφώνει το 22-19. Γανωτάκης. Πάνος αφήνει στον Μπουγιούκο. Κάνει τις τρίπλες εκείνος. Θα πάρει το σουτ πίσω από το screen και θα ευστοχίσει για το 22-21. Πουλαξής ξανά για τρεις. Τώρα δεν θα βρει στόχο. Στέφανος Μπουγιούκος. Στον Αλέξη Μπουγιούκο με το δεξί εκείνος. Μπουλαξής κατεβάζει, αφήνει στον στον Ωρεόπουλο. Τσικαλάκης μπαλά στα δεξιά στον Τσάφο, ζητάει και παίρνει ο Αυλονίτης. Έχει 3 δευτερόλεπτα στην κατοχή του. Το τελείωμα δεν είναι καλό. Λούκας. Κανοτάκης, πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία προσποίηση και ωραίο τελείωμα από τον παίχτη των Μελισσών. 22-23. Τσικαλάκης λέει το σύστημα. Γυρίζει, φτάνει μέχρι την ρακέτα ο Ρεόπουλος για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 24-23. Μπάνος. Μπουγιούκος. Ελαφή από την γωνία. Παίρνει ένα σούτ υποπίεση. Τσικαλάκης τσεκάρει τις επιλογές στη δεξιά και αριστερά. Επιλέγει αριστερά τον Τσάφο για να τη δεις εκεί με την εφόρα. Να αστοχίσει τελικά. Ανεβαίνει κάπως η ένταση στις τελευταίες φάσεις. Κανοτάκης. Η μπάλα καταλήγει στον Μπάνο, ο οποίος κοίταξε για λίγο την ρακέτα. Θα πάρει τώρα την εκτέλεση από κοντά, θα βρεθεί στο έδαφος. Έπειτα από το φάουλ του Ωρεόπουλου. Πρέπει να του γύρισε εκεί νομίζω το πόδι στην προσγείωση. Θα καθίσει στον πάγκο τώρα ο Μπάνος για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Στις βολές ο Φράγκος τώρα για να λάβει τις δύο προσπάθειες, άστοχος στην πρώτη. Αστοχή και στην δεύτερη, παραμένει το 24-23. Τσάφος. Ωρεόπουλος. Έχει πάνω τον Μπουγιούκο.
δεν θα το νικήσει. Στο έδαφος ο Αλέξης Μπουγιούκος, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει, παραμένει στο έδαφος, έχουμε καλάθι. 26-23 το σκόρο, ωστόσο τώρα σταματάει το παιχνίδι για να δούμε. Αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο Αλέξης Μπουγιούκος, ο οποίος δείχνει να κουτσένει και αυτός. Θα καθίσει στον πάγκο, δεν υπάρχει παίχτης να τον αντικαταστήσει, καθώς ο Μπάνος βρίσκεται ήδη στον πάγκο με πάγο στο πόδι του. Έχουμε κάποιες συζητήσεις για το γεγονός πως οι αντίπαλοι, οι μέλισσες, θα παίξουν με τέσσερις παίχτες. Οι fast break θα συνεχίσουν με πέντε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο ένας έξτρα, ο πέμπτος βασικά, δεν θα συμμετέχει τόσο ενεργά στο παιχνίδι. Το rebound δεν θα καταφέρει να το πάρει τελικά ο Μπουλάξης. Κανωτάκης με τέσσερις λοιπόν συνεχίζουν οι μέλισσες, καθώς δύο παίκτες τους τέθηκαν νοκάουτ. Σήμερα κατέβηκαν με 6 άτομα ρόστερ οι σημερινοί φιλοξενούμενοι, έτσι. Πλέον έχουν 4 παίκτες διαθέσιμους και με αυτούς συνεχίζουν. Πουλαξής εκτελεί για 3 σε στοχή, 29-23. Έχουμε και το time out. Ο Πάνος επέστρεψε στο παιχνίδι, έχει και την μπάλα τώρα στα χέρια του. Πλέον συνεχίζουν με 5 παίχτες στο παρκέ οι μέλισσες. Θα πάρει την προσπάθεια ο Πάνος, θα ευστοχίσει. 29-25. Καμολίκης. Ωραιόπουλος πέρασε στον Γιουλιστάνη. Ωραιόπουλος έχασε, αλλά η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους, καθώς βρήκε σε σώμα παίκτη του μέλη των μελισσών. Καμολίκης εκεί έπιασε στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα και πήρε το φάουλ. Τυχεροί εδώ οι μέλισσες, τυχερές οι μέλισσες που δεν δέχτηκαν και κάποιο καλάθι. Υπενθυμίζω 29-25 το σκορ στο συν 4, η fast break με τον Καμολίκη να στοχίσει στην πρώτη προσπάθεια. Θα βάλει την δεύτερη και το σκορ πλέον στο 30-25. Γιούκος, Γανωτάκης, Μπάνος με το δεξί αστοχή αυτή τη φορά. Πουλαξής. Καμολίκης πιέζεται από τον Γανωτάκη, παίζει ξανά με τον Πουλαξή. Καμολίκης. Πουλαξής προσποιείται αυτή τη φορά στο τρίποντο. Το σουτ είναι αστοχό από τον Ωραιόπουλο. Πουλάξης εκεί γράπωσε την μπάλα στο επιθετικό rebound και πήρε το φάουλ από τον Δούκα. Ο Τσιγαλάκης τσεκάρει τις επιλογές, αφήνει μακριά στον Καμολίκη. Πουλάξης γυρίζει για να αποφύγει τον Δούκα. Το σούτ είναι αδύναμο.
Μπράγκος, παίρνει ο Γανωτάκης, στη γωνία είναι μόνος του Μπουγιούκος, τον είδε, του πέρασε την πάσα, πατούσε γραμμή νομίζω ο Μπουγιούκος, αλλά αυτό έχει σε συνάμα. Φράγκος. Πάσα δεν είναι καλή, αλλά δεν θα γίνει το κλέψιμο, ο Μπουγιούκος θα πάρει και στη συνέχεια θα γίνει το φάουλο από τον Καμολίκη. Προσπάθησε εκεί ο Γιλιστάνης, μήπως παρενέβει την... Μήπως παρέμβει στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το κλέψιμο. Και έτσι ο Μπουγιούκος τώρα θα πάει στην γραμμή των βολών. Άστοχος στην πρώτη, δεν αλλάζει του 30-25. Έπειτα από την πρώτη προσπάθεια του Μπουγιούκου, του Στέφανο Μπουγιούκου. Και στην δεύτερη ο Δούκας ήταν εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Μπουγιούκος στο στοχή και στο δίποτε στη συνέχεια. Καμολίκης δεν ήταν καλή η πάσα, δεν είχε καλές προοπτικές. Μάχνει η πάσα τώρα για τον Γανωτάκη. Μάνος το σκέφτηκε και άλλα, ήρθε να τον φοβερίσει και ο Γιουλιστάνης. Μάνος θα το πάρει, υποπίεση, αστοχή. Γιουλιστάνης, η μπάλα κατάληγε εκτός. Έπειτα από την παρέμβαση του Δούκα. Τζικαλάκης. Καμολίκης. Παρολίγο να γίνει το κλέψιμο, ο Καμολίκης κρατάει. Αποφάσισε να πασάρει τελικά στον αέρα. Δεν πήρε κάτι από αυτή τη φάση. Γανωτάκης. Φράγκος. Καμολίκης ήρθε και με φόρα για να κάνει το κλέψιμο. Γιουλιστάνης το ένας με έναν με τον Δούκα, ο οποίος θα πηδήξει για να τον εμποδίσει. Βγήκε άμυνα εδώ από τον παίκτη των Μελισσών. Φράγκος. Ένα για 13 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Φράγκος κρατάει, παίρνει και το σκριν από τον Δούκα. Γανωτάκης. Βιάζει έξω, ο Μπουγιούκος είναι μόνος του για το τρίποδο, το οποίο είναι άστοχο τελικά. Και η μπάλα καταλήγει εκτός. Μπήκαμε και στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Εδώ Καμολίκη να αφήνει τον Μπουλαξή, έχει βάλει πλάτη. Ο Γιουλιστάνης αποφασίζει να εκτελέσει, ο Μπουλαξής θα αστοχίσει. Ο Φραγκος έδαφος έπειτα από το φάουλ του Τσάφου, ο οποίος του δίνει τώρα το χέρι. Από τρία ομαδικά έχουν οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Φραγκος. Για να πάρει ο Γανωτάκης, όπως και ο Μπουγιούκος τώρα, ο οποίος αναλάβει την εκτέλεση. Φράγκος στο μακρινό επιθετικό rebound, πάει μέχρι μέσα, απλωμένα χέρια πάνω στην μπάλα. Κατοχή για τους fast break. Ολόκληρη η επίθεση στην διάθεσή τους, 20,3 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσάφος κατεβάζει. Τσεκάρει τώρα και το ρολόι, 12 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Καμολίκης περνάει για τον Γιουλιστάνη. Αστοχή εκείνης από κοντά, αφήνει και 2 δευτερόλεπτα στον Δούκα, ο οποίος θα το πάρει πίσω από το κέντρο, αλλά δεν θα το βάλει. Φινάλε λοιπόν και της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 30-25. Μόλις άρχισε και το 4ο δεκάλεπτο, χαμηλό το σκορ. Μέχρι στιγμής 30-25 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Με τους fast break να βρίσκονται στο συν 5. Δούκας εκτελεί για 3. Ψηλότερα εκεί ο Φράγκος πήρε την μπάλα. Πήρε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Καμολίκη. Πρώτο ομαδικό νωρίς νωρίς από τους γηπεδούχους.
στις βολές. Ο Φράγκος θα μπει μέσα η πρώτη, 30-26. Μέσα και η δεύτερη, αλλά αν θα στο ο Φράγκος με το 30-27. Τσικαλάκης, δεν θα γλιτώσει το λάθος οι γηπεδούχοι. Φράγκος αφήνει στον Κανωτάκη. Δούκας θα πάει προς τα μέσα με φόρα. Αλλά παραμένει στην κατοχή του και γυρίζει με τη δεύτερη ευκαιρία για να φέρει ξανά το μας τον πόντο. 30-29. Κλειστάνης απέναντι ο Κουσιωρίς τον είδε. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος, αλλά θα βρει σιδερό. Δούκας για τρεις. Καμολίκης. Κρατάει ο Καμολίκης. Τώρα θα πασάρει για τον Τσικαλάκη, ώστε να περάσουν το κέντρο η fast break. Γιουλιστάνης αποφεύγει πολύ ωραία τον Δούκα. Πολύ ωραία προσωπική ενέργεια από τον Γιουλιστάνη για το 32-29. Φράγκος αλλάζει με τον Κανωτάκη. Κουγιούκος. Μπάνος, 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση των Μελισσών. Ο Μπάνος θα πάρει την εκτέλεση, δεν θα βρει στόχο. Ζάφος επιλέγει να ρίξει ταχύτητα τώρα για να περιμένει τους συμπαίκτες του. Καμολίκης. Τσικαλάκης. Μπροστά του ο Φράγκος, ο Κουσιωρίς τώρα πάει να του δώσει το σκρίνο, όπως και ο Γιουλιστάνης. 4 δευτερόλεπτα, Τσικαλάκης αναγκάζεται να εκτελέσει καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Φράγκος έψαξε την μακρινή πάσα, την κατάλαβε ο Κουσιωρίς. Συνεχόμενα λάθη τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Τσικαλάκη. 2 αλλαγές για τους fast break. Με Αυλονίτη και Ωραιόπουλο να παίρνουν στο μάτς. Λούκας. Πάνος βάζει πλάτη με το δεξί αστοχή του Χιωρίς στο rebound. Ακόμα μια μακρινή πάσα, πέρασε αυτή την φορά, ο Βλονίτης κρατάει για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση fast break. Αυλονίτης. Πάνω του είναι ο Πάνος. Αυλονίτης πατώντας τη γραμμή. Δεν θα έρθει το καλάθι, Δούκας ξεφεύγει ωραία και από τον Σάφο και από τον Κουσιωρή. Ο Γιούκος αστοχή από κοντά. Τσικαλάκης. Ωραιόπουλος, Κουσιωρής από μέση απόσταση. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για τους γηπεδούχους. Σιάφος, Σιάφος με συγχωρείτε για τρεις, πυροβολή. 35-29. Στο συν 6 πλέον. Η fast break, οι οποίοι παίρνουν ένα καλό προβάδισμα και αναγκάζουν τους μέλησες να καλέσουν time out. Σχεδόν 5 λεπτά ακόμα στην τετάρτη περίοδο. Με τους fast break να έχουν καταφέρει να πάρουν μια μικρή διαφορά 6 πόντων. Δεν θα καταφέρει να μειώσει ο Γανωτάκης. Αυλονίτης. Σταματάει. Λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο ο Φράγκος. Κουσιωρής. Με το δεξί βρίσκει στόχο. 37-29. Στους 8 πλέον οι γηπεδούχοι. Φράγκος απλώνει το χέρι του στην μπάλα, ο Κουσιωρής. Κρατούν οι μέλισσες. Φράγκος θα το πάρει από τα δεξιά. Το rebound θα φέρει την μπάλα
στα χέρια του Τσάπου. Ωραιόπουλος, ηρέμουν τώρα την κατάσταση. Οι γηπεδούχοι, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Αυλονίτσα αφήνει χέρι με χέρι. Εσωρίς. Αυλονίτης Τζικαλάκης. Αυλονίτης τελικά θα πάρει το τρίποντο. Μπράκος. Μπαλά έξω στον Μπάνο. Λούκας. Παλεύει εκεί με τον Κουσιωρή. Είναι στο εδαφός οι δύο παίχτες. Έχουμε τζάβουλ και κατοχή για τις, για τους fast break. Αυλονίτης έχει μείνει ψηλά. Η φιλοξενούμενη ομάδα δεν πάνε σε εφνιδιασμό η fast break. Ωραιόπουλος, Τζικαλάκης. Τσάφος, έμεινε μπροστά του ο Φράγκος. Τώρα βρίσκει λίγο χώρο για να πάρει το σουτ και να το βάλει. Μάλιστα 39-29. Σε διψήφιο αριθμό πλέον η διαφορά. Και η Πλάστικα πλέον γέρνει στην πλευρά των γηπεδούχων με 3 και 10 ακόμα να απομένουν ως το φινάλε. Μουγιούκος περνάει στον Μπάνο. Με βήμα πίσω εκείνος εκτέλεσε, δεν βρήκε το δίποτο. Ευκαιρία τώρα να ξοδέψουν και κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι. Ωραιόπουλος, Αυλονίτης, Κουσιωρής, Αυλονίτης από τη γωνία. Αστοχή στο τρίποντο. Λούκας. Θέλει να πάει προς τα μέσα, βρίσκει πάνω στον Ωραιόπουλο, ο οποίος θα κάνει το φόλ, το παραδέχεται κιόλας. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους, 0 φάουλ μέχρι στιγμής από τις μέλισσες σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Αστοχή ο Δούκας, δεν αλλάζει το 39-29. Τσάφος, ηρεμία ζητάει ο Τζικαλάκης, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Κουσιωρής απέναντι στον Στέφανο Μπουγιούκο. Πάει και ο Μπάνος πάνω του, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση ο Κουσιωρής και να κάνει το 41-29. Νομίζω πως κάπου εδώ τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τις μέλισσες και ευκολότερα για τους fast break, οι οποίοι θα πάρουν ακόμα ένα αμυντικό rebound. 1-48 ακόμα. Σαφώς η μπάλα δεν φτάνει στον Ωραιόπουλο, καθώς άπλωσε στο χέρι του ο Δούκας. Τζικαλάκης στην επαναφορά. Τσάφος θα το πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει ωστόσο ψηλότερα ο Ωραιόπουλος, αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό. Το ξέρει και ο ίδιος και καταλάβατε από τον προσπασμό του. Κανοτάκης, Λούκας εκτελεί για τρεις, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Φράγκος, εύστοχος, 41-31. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το συν 10 φαίνει κοντά στη νίκη τους γηπεδούχους, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν το σερί τους, θα πάνε στο 3-0, ενώ οι μέλισσες θα γνωρίσουν την πρωτήτα στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Φράγκος 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Μουγιούκος δεν θα φέρει το γρήγορο καλάθι.
περνάει το κέντρο. Τώρα ο Τσάφος. Τσιγκαλάκης δεν θα γίνει. Κάποια επίθεση, έτσι φτάνουμε στο φινάλε της αναμέτρησης με τους fast break. Να πανηγυρίζουν την τρίτη νίκη τους. Θα κάνουν το απόλυτο. Θα κάνουν το 3-3, ενώ από την άλλη μέλησε θα γνωρίσουν την πρώτη ήττα τους και θα πέσουν στο 2-1. Αυτά λοιπόν εδώ από το πίστο του Αγίου Νικολάου. Fast break μέλησες, 41-31.